πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι φύλαμε. Μπόμπες μες στη νύχτα, μάζεστα και ρίχτα, φύγαμε. Φράγκα κι αμαρτία, τσόλια, απαρτία, είδαμε. Όπως χέρι φέτες, βίζιτες και πέτες, μπήκαμε. Ουκρανία, γαλάζι, τσαμπαμάγκα, χαράτσι, πλήρωσες. Ξεθοριά στη ζωή, πλατινέ, δε καπάς στη βροχή. Ψήλωτα κουνηγό, βάσε σκυλάδικο, πρόβα, κλήρωσες. Κύμα λάξο μαλλί, σατινέ, νύχια πορτοκαλί. Βότκα πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Πάγος με υδρότα, τεθλασμένη ρότα, πήραμε. Προορισμός καυτία, γέλια και ναυτία, γύραμε. Μάγκες προστασία, σε υπηρεσία, δύραμε. Ουκρανία, γαλάζι, τζαμπαμάγκα, χαράτσι, πλήρωσες. Ξεθοριάζει ζωή, πλατινέ, δεκαπάς στη βροχή. Ψήλωτα κουνηγό, βάσε σκυλάδικο, πρόβα, κλήρωσες. Χύμα λάχτο μαλλί, σατινέ, νύχια πορτοκαλί. Βότκα πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Ένα στάχνι σωστέ, ρε. Ένα καμένο χαρτί, αφόρησε. Θα σου εξηγήσω. Δεν με εξηγήσε, ρε. Που πήγε να ζητήσει τάξη και είδες αλληλός. Εγώ φταίω. Όχι, εγώ φταίω που είμαι ακόμα μαζί σου. Απορώ τι τις βρήκες και μου την κουβάλισες εδώ μέσα. Μυαλό δεν έχει. Λεφτά δεν έχει. Από νοικοκυριό, άσε καλύτερα. Κύριε μάνα, δεν σε φροντίζει. Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Δεν κάνει για το σπίτι μας. Εγώ μάνα, την Αντάσα τη θέλω. Μήπως δεν πρέπει να πεις άλλο. Όχι, βάλε μανέλα. Στην υγειά της Ρωσίας. Ουκρανία. Της Ουκρανίας. Της όμορφης πατρίδας σου. Με τις απέραντες στέπες. Με τις μπαλαλάικες. Καστρόβια. Γιατί τον παντρεύτηκα? Λέρος. Για τα λεφτά του? Όχι. Την εξυπνάδα του? Όχι. Μήπως από έρωτα? Παρακολουθεί μου, μην δασκαλίζεις τώρα. Δεν μπορεί όμως. Κάποιος λόγος το υπήρχε. Πίσω! Αδερφέ μου. Ε? Τέλους σε βρίσκω. Ποιος είστε, κύριε? Αυτά για σένα. Την κατάψυξη. Α, κατάλαβα το πάνω. Δεν ήταν ανάγκη. Δεν ήταν ανάγκη. Εσύ μου έσαι στη ζωή μου και δεν ήταν ανάγκη. Δεν έκανα τίποτα. Αδερφό σου από εδώ και πέρα, ο Βαγγέλης δεν ξεχνάει. Δεν είναι αχάριστο. Τραβάει καψούρα μαζί σου και θα το αποδείξω πολύ σύντομα. Συγγνώμη, τι κάνετε εκεί? Θα ήθελα να τα πούμε λιγάκι και να μην μας ενοχλήσουν. Τι να πούμε? Μερί. Που έχει ελληνική καρδιά, έχει ελληνική ψυχή. Τι συνεργάζεσαι με αυτού του λεχρήτε? Πού στο Βαγγέλη. Εγγύηση. Πόσα έδινες αυτούς, θα δώσει και σε μένα. Συνεχίσαμε. Αυτό τι είναι? Τίποτα, μου τα φέρε ένας κύριος που τούσουσα τη ζωή χθες. Κακόμοιρε, άρχισε να σου στρίβει. Όχι, σοβαρολογόμερουλα. Τι σου λέει, πέντε βότκες? Βουρλό. Τι λες ρε βουρλό, τι λες? Μου τα φέρε για να με ευχαριστήσει. Μάλιστα με κάλεσε απόψε για φαγητό. Α, σε κάλεσε απόψε και για φαγητό? Ναι, αλλά άσε σου λέω. Άλλωστε δεν έχει και βενζίνα τα μάξι. Πού να πάμε? Θα πάμε, Σπυράκο μου. Θα πάμε και θα παραπάμε. Πληρώνω εγώ ταξί. Πιο σιγά. Βλέπω ειδήσεις. Κουδούνι! Κουδούνι! Γεια σου. Περάστε. Ψυχή μου, ψυχή μου, ανθρωπέ μου, σωτήρα μου. Η κυρία είναι... Α, είναι η γυναίκα μου, η Μέρη. Δεν το ήξερα. Ειλικρινά δεν το ήξερα. Δεν πειράζει, τώρα το μάθατε. Τι δεν ξέρατε? Ας πάρουμε τα πράγματα την αρχή. Βαγγέλης. Μέρη. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Από εδώ η Νατάσα. Η σύζυγος? Όχι, βέβαια. Όχι, είναι πολύ καλή η οικογενειακή μας φίλη. Εκρωσίας. Πολύ καλή η οικογενειακή μας φίλη. Χαίρομαι πολύ. Αν και γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε. Από το μαγαζί. Ωραία, από το μαγαζί. Μικρός τελικά που είναι ο κόσμος. Τόσο σδά. Να τρελαίνεσαι. Μικρός μαζί και μέγας. Παρακαλώ.
Όρθιος θα τους έχεις τους ανθρώπους. Τι καμαρώνεις. Από εδώ η μητέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, τι καθόμαστε. Βότκα για όλους. Βότκα. Ωραία είσαστε εδώ. Δεν βαριέστε. Τα παλιά σπίτια θέλουν συντήρηση, είναι μπελάς. Εσείς που μένετε, σε διαμέρισμα, στην Καλυθέα. Εδώ κοντά, ένα τσιγάρο δρόμο. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο το σπίτι, αλλά εξυπηρετεί πολύ στη δουλειά. Και πού είναι η δουλειά σου? Δεν εξυπηρετεί τη δικιά μου δουλειά. Της Μερούλας, έχει κομμωτήριο εκεί κοντά. Στα 200 μέτρα, σε 200 μέτρα, σε 300, φερρυπίν, λέμε πόσο. Ούτε 200, Μερούλα. Ούτε. Κομμώτρια λοιπόν, της πιάτσας. Και εσύ Σπύρο? Ο Σπύρος είναι λογιστής. Ακριβώς. Και πού εργάζεσαι, αν επιτρέπετε? Πώς δεν επιτρέπετε, αλίμονο, τι λέτε. Αυτή την περίοδο, συγκεκριμένα... Πουθενά, γιατί ντρέπεσαι να το πεις? Τον απολύσανε από τη δουλειά που δούλευε εδώ και 17 χρόνια. Αυτό δεν μου το είπες, αδερφέ. Τι συμβαίνουν αυτά, Βαγγέλη? Έχουν φουντώσει οι απολύσεις. Εργαζόμουν σε ένα εργοστάσιο συσκευασίας χυμών, ο Σφίχτης. Και τώρα έχεις μείνει ρέστος? Άνεργος, προσωρινά. Ταπή και ψύχρεμη που λένε. Έτσι πρέπει, να το διασκεδάζετε. Όλα θα φτιάξουν, έννοια σας. Δεν ξέρω αν τα πίνετε τα σπινάκια. Έτσι που είμαστε, όλα τα πίνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για σένα. Εγώ δεν θέλω. Μη σώσεις. Έλα κάτσε. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Στην υγειά μας. Υγεία. Την υγειά σας. Μη σας κουράζουμε όμως εμείς με τα δικά μας. Για πες μου, Βαγγέλη, συγγνώμη, σε ενοχλεί να μιλάμε στο ελληνικό? Ένας δεν είμαι. Σωστά. Πώς γνωρίστηκες με τον Σπύρο? Σπύρο, τόσο μετριοφορός είμαι. Δεν είπες τίποτα. Είχε έρθει στον μπαρ μου στη Νέα Σμύρνη και μου έσωσε τη ζωή. Πώς σου έσωσε τη ζωή? Ρε παγάζα, ρε μετριόφωνα, τίποτα δεν είπες. Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, Βαγγέλη. Ήμουν στον μπαρ μου για τη φίλη. Και ξαφνικά έπεσε ένας πολυέλαιος από το ταβάνι. Ο άντρας σου τον είδε που κουνιόταν πέρα δόθε και τράβηξε το Βαγγέλη. Πέφτει ο πολυέλαιος κομμάτια. Βαρύ κομμάτι, μεγάλη ζημιά. Αλλά τουλάχιστον σώθηκε το παιδί μου. Αυτό να λέτε. Ο πολυέλαιος ξαναγοράζεται. Σιγά το πολυέλαιο που λένε. Εμένα με συγχωρείτε λίγο. Ώστε αυτά χτες βράδυ. Αυτά. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο σωτήρας μου. Εμένα πάλι αυτό μου φαίνεται απίστευτο. Αν θες, μπορείς να ρωτήσεις και την Νατάσα που ήταν στο μπαρ. Βαγγέλη, έρθε μια στιγμή. Συγγνώμη λίγο. Νατάσα, δουλεύεις σε μπαρ? Ναι, μπαρκούμαν. Ας το μαγαζί του Βαγγέλη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην πόρτα. Αυτός είναι πρόβατο. Αυτή πολύ καπάτσα. Τη φοβήθηκε το μάτι μου. Παιδιά δεν έχουν, λεφτά δεν έχουν, όλη μέρα στο κομμωτήριο. Το κέρατό του θα κάνει περικοκλάδα. Λες, λες. Και εμάς τι μας νοιάζει? Είσαι ηλίθιος, παιδάκι μου. Αυτός ο άνθρωπος σου χρειάζεται. Θα δουλέψει για μας. Πρέπει να μάθουμε τα πάντα για το άτομο του. Ο Σπύρος, εμένα. Μας χρειάζεται ο Σπύρος εμάς. Λογιστής δεν είναι? Ποιος θα σου κρατάει τα βιβλία? Πάλι βιβλία, ρε μάνα. Αν με ξαναναγκάσει να διαβάσω. Σε εφορία στα βιβλία, βάγκο μου. Σε εφορία? Πότε θυμήθηκες την εφορία, ρε μάνα? Αν σε θυμηθεί η εφορία, να δω τι θα κάνεις. Τη δήλωση? Ποιος θα σου κάνει τη δήλωση? Ναι, κοιτάς εμένα. Από αριθμητική δεν σκαμπάζω. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα, μάνα. Δήλωσα πέρσι. Δήλωσα πρόπερσι. Αυτό λέμε. Ένας έλεγχος να γίνει. Κακομοίρη μου. Καλύτερα η Αλβανία αντίχρηστη παρά η εφορία. Α, τι γλώσσα σου, ρε μάνα. Να σου πήγε χέστη. Εγώ έλεγα να του δώσω κανένα αυτοκίνητο από αυτά τα κλεμμένα, είναι καλά. Να βγει και υποχρέωση. Λογιστής είναι. Δουλειά δεν έχει. Πάρ' τον κοντά σου. Δηλαδή να τον προσλάβουμε μισθό, με ένσημα, χαρτόσημα. Να. Και επίδομα αλοχίας. Κανονικά, ρε βάγκο, μαύρα. Ρε μάνα, θα δεχτεί αυτός ο άνθρωπος. Αυτός είναι ένας άνθρωπος καθώς πρέπει. Τι σχέση έχει με εμάς? Ανθρωπάκι. Άκακος είναι, μορφωμένος είναι. Με αυτόν δίπλα σου ησυχάζει μια για πάντα. Σου μιλάει και κοκκινίζει. Τι άλλο θέλει? Έσωσε και από τον Μπάζο και τους Αλβάνους. Μάνα, έχεις δίκιο, ρε μάνα. Τι θα έκανα χωρίς εσένα, τι θα έκανα. Άντε, πήγαινε μέσα τώρα να δεις τι του λέει αυτό το ζώο. Άρα εδώ το ζώο. Ποιο ζώο, ρε μάνα, η Νατάσα, ρε μάνα. Έχουμε κι άλλο κατοικίδιο. Μπαμπά έφυγε από σπίτι. Η μαμά άρρωστη. Εγώ αφήνω γυμνιβεσιτέτ για να βρω δουλειά. Ψάχνω δουλειά, ψάχνω δουλειά.
Τίποτα. Ανεργία. Όπως εδώ. Α, χειρότερα. Εκεί πολύ φτώχεια. Κι έτσι. Αφήνω πατρίδα μου και εγώ. Και έρχομαι Ελλάδα. Γυρνάω εδώ, γυρνάω εκεί. Γυρνάω παραπέρα. Πολλά χρόνια, πολλά προβλήματα. Μέχρι που γνωρίζω, Βαγγέλη. Βέβαια. Πέρσι τέτοια εποχή. Α, μάλλον λάθος κάνεις. Άνοιξη ήταν. 1999 γνωριστήκαμε. 2 χρόνια. Ναι, 2 χρόνια. Και την έχουμε 2 χρόνια στο σβέρκο μου, την κυρία Νατάσα. Ε, για να είστε 2 χρόνια μαζί, πάει να πει πως αγαπιέστε πραγματικά. Όπως το πάρει κανείς. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Να περάσουμε στο τραπέζι, θα κρυώσει το φέι. Και πεινάω σαν λύκος. Ελάτε. Νατάσα. Ναι, αμέσως. Καθίστε όπου θέλετε. Λαχανοτολμάδες έχουμε τους τρώτε. Αχ, πεθαίνω. Εμένα με συγχωρείτε λίγο. Πού πας? Πάω να πιω λίγο νερό. Έχει νερό στο τραπέζι. Το πίνω μισό-μισό. Εσύ, κύριε Σπύρο μου. Νατάσα. Όχι, εντάξτε, αφήστε, θα εξυπηρετηθώ μόνος μου. Άλλωστε είπαμε, σαν το σπίτι μας, ε. Έλα, Μερούλα, κάτσε. Να είστε καλά. Πεθαίνω για λαχανοτολμάδες. Τους έβγαινε και η γιαγιάκα μου, θέλω. Θέλεις κάτι? Ένα νερό. Ναι. Από τη βρύση, από το ψυγείο. Όπου να είναι, δεν με νοιάζει. Τι μικρός είναι ο κόσμος, ε. Το περίμενες να ξαναβρεθούμε? Εγώ είπα στο Βαγγέλη το όνομά σου και σε βρήκε. Καλά έκανα. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Κι εγώ. Νατάσα, θα έρθεις. Αμέσως. Με φωνάζουν. Σε σκεφτόμουν. Νατάσα. Πρέπει να σερβίρω. Γεια σας, κύριε Βαντζία. Γεια. Και με την ευκαιρία της απόψινής συνάθρησης θέλω να πω 2 λόγια. Αδερφέ μου, άνθρωπε που μου έδωσε τη ζωή, σε ευχαριστώ και εύχομαι από εδώ και στο εξής η μοίρα να μας φέρει κοντά. Υγεία. Υγεία. Εσύ, Βαγγέλη, με τι ασχολείσαι? Γενικά είμαι χωμένο σε διάφορα. Ο Βαγγέλης είναι επιχειρηματίας. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή? Ποτά, ξενύχτια, μπαρ, αυτοκίνητα. Κάτι σαν όμιλος επιχειρήσεων. Θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και με την ευκαιρία της απόψινής βραδιάς, αδερφέ μου, θέλω να σου κάνω μια πρόταση, την οποία και δεν θα αρνηθείς. Τι πρόταση, Βαγγέλη μου? Θέλω να δουλέψεις για μένα. Μια που είσαι ελεύθερος. Από ελευθερία, άλλο τίποτα. Τι λες λοιπόν? Τι να πω, μου ήρθε κάπως ξαφνικό. Έτσι να φτάσω, μπαμ μπαμ. Δηλαδή μισό λεπτό, εννοείται ας πούμε να εργαστώ ως λογιστής. Και σαν λογιστής, αλλά πάνω απ' όλα σαν αδερφός μου. Και ως για τα λεφτά, δεν έχεις παράπονο. Ο Βαγγέλης μου δεν είναι αχάριστος, θα δεις. Λοιπόν. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό τον καιρό δεν έχω δουλειά. Τα πάμε αυτά. Στο παρασύρθημα. Και η πρότασή σας βέβαια με τιμάει. Και με το παραπάνω, Βαγγέλη. Αλλά θα ήθελα λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Να το σκεφτώ. Να το σκεφτεί. Και βέβαια. Με το ζόρι να σου δώσουμε δουλειά. Το συζητάς και με τη γυναίκα σου και αύριο μεθαύριο τα ξαναλέμε. Εξάλλου, δεν χανόμαστε. Χανόμαστε με ρούλα. Πού να πάμε να χαθούμε, Βαγγέλη? Τι είναι αυτά που λες? Εσπύρο. Εδώ! Τι λέγαμε? Άντε! Εντάξει, ήρθαμε γρήγορα, ε. Δεν είχε καθόλου κίνηση. Βέβαια θα μου πεις σιγά το μακριά που πήγαμε. Γιατί δεν μου μιλάς? Δεν νιώθεις καλά, ε. Παράφαγες. Τους είχε φτιάξει όμως ωραία τους ντολμάδες η κυρία Βαθιά. Ήταν λίγο ξινούτσικη βέβαια, δεν ήτανε? Το κάνεις επίτηδες για να με τρελανείς? Όχι, λέω τη γνώμη μου. Θέλεις να με δεις κλεισμένη σε κανένα ίδρυμα? Ζόμπι από τα βάλια μου και τα λεξοτανή. Δεν θα σου περάσει όμως, θα κρατηθώ γερά. Τι εννοείς? Γιατί δεν δέχτηκες με τη δουλειά, ρε άχρηστα άντρα που σου πρότεινε ο άνθρωπος. Σε παρακάλαγε. Η αλήθεια είναι ότι επέμενε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί δεν σε ξέρει. Δεν σε έχει καταλάβει ακόμα. 2 φορές μόνο έχει δει. Ελαβρε μέρη. Εσύ όμως υπεράνω, ε. Γιατί αρνήθηκες, ρε γαμώτο? Δεν αρνήθηκα. Είπα θα το σκεφτώ. Είπε θα το σκεφτεί, μωρέ. Πρόσεξε, μην το σκεφτεί πολιτικά, ψυχα μία φλάτζα. Μερούλα, κατάλαβε με. Τι να καταλάβω, μωρέ. Το μου έχει φάει, τη ζωή μου έχει φάει. Αχ,
Το πάπλωμά σου είναι στα ποφούλα. Πάλι στο καναπέ θα κοιμηθώ. Και μίσου και στο πάτωμα, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς πειράκω το σπίτι από αύριο θα είναι όλο δικό σου. Η διορία που σε έδωσα τελειώνει. Σε χάνω και με χάνεις. Έλα βρε, αφού δεν τα εννοείς αυτά. Ναι βρε, τα λέω έτσι για να περνάμε ωραία. Μερούλα. Κάτω! Ήθελα... Τι ήθελες Σπύρο? Αν ήθελες κι εσύ δηλαδή... Ναι. Να ερχόμουν μέσα... Ούτε να το σκέφτεσαι. Μα... Μακριά! Πού είπε ότι έχει βάλει το πάπλωμα? Ακόμα? Τώρα τελειώνω. Έχω εκείνη το καράβι. Πού είσαι? Να τα πλύνω. Το πρωί. Σε έπιασε το νοικοκυριό. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης θα ανακοιμάται. Έλα εδώ. Κάθισε. Λοιπόν. Όλα καλά. Εσύ? Όταν μείνατε μόνοι, τι τους έλεγες? Δεν σε άκουγα. Τι τους έλεγα για το σπίτι μου στη Ρωσία? Πώς έφυγα από Ρωσία και ήρθα Ελλάδα, τέτοια πράγματα. Φαγώθηκες πια με τη Ρωσία και τη Ρωσία. Χαθήκαν τόσα μέρη ελληνικά να πεις. Κοντά Μακεδονία, Θράκη. Τι ψέματα να πω. Γιατί τώρα είναι καλύτερα που ντροπιαστήκαμε. Μια σπιτωμένη Ρωσίδα, σ' αρέσει? Πουτάνα δηλαδή. Άστα αυτά, δεν περνάνε σε μένα. Για το Βαγγέλη, τι είπες? Τι να πω για Βαγγέλη? Μη μου κάνεις τη χαζή. Είπες ότι τα έχετε? Δεν πρόλαβα. Είναι και δροσίτατη. Βαγγέλης είπε ότι είμαστε φίλοι. Οικογενειακοί φίλοι. Πληρώνει που τα λέει. Ω, για λεφτά δεν είπε τίποτα. Αχ, θα δεσκάσεις βραδιάτικα. Βαγγέλης το είπε. Και εσύ στο ματάκι δεν είχες? Να πεις τι φίλοι, Βαγγέλη μου. Υπηρέτρια είμαι, στο μαγαζί σου δουλεύω. Αυτά και να τελειώνουμε. Αλλά βέβαια σου καλάρεσε να το παίξεις κυρία δίπλα του. Μα γιατί να τα πω όλα αυτά, υπηρέτρια είμαι. Όχι, εφοπλιστίνα, αλλά φοβόμαστε το μάτι. Μωρή, για να σταθείς εσύ δίπλα στο γιο μου, πρέπει ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Αλλά αυτό εκείνος που σου δίνει θάρρητα και έχεις πάρει αέρα. Εσύ δεν με θέλεις. Δεν σε φροντίζω καλά. Μη μου αλλάζει κουβέντα. Εγώ μίλησα. Μπροστά στον κόσμο δεν θέλω να δίνουμε δικαιώματα. Γέγε! Τι γραμματάκια ψήρες θα γράφουν οι αλήτες. Έμαθες καθόλου να διαβάζεις? Τι λέει εκεί? Θα ήθελα να καταλάβω. Άστο, άστο. Άχρηστη. Σ' ακούω και κουράζομαι. Νατάσα, τι έχεις κλαίσει? Την πόρτα, κλείς την πόρτα. Σε σκεφτόμουν συνέχεια. Το περίμενες πως θα ξαναβρεθούμε? Προσευχόμουν γι' αυτό. Ο Θεός με άκουσε και σε φέρε κοντά. Ο Βαγγέλης με κάλεσε. Σπύρο, νιώθω πολύ μόνη μου. Αβοήθηκε. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης είναι το αφεντικό μου. Δεν σε αγαπάει. Αυτός με θέλει σκλάβα στο σπίτι του, σκλάβα στο μαγαζί του, σκλάβα στο κρεβάτι. Όχι Νατάσα. Καλύτερα μια ώρα σύνεχη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Φυλακή. Αυτό που είπες, φυλακή. Αυτό το σπίτι είναι φυλακή μου. Νατάσα, που διάολο είσαι? Δεν θέλει να κλαις. Τι κάνεις εκεί μέσα, μωρή? Έρχομαι. Σπύρο, από την πρώτη στιγμή που σε είδα σε ξεχώρισα. Είδα στα μάτια σου. Νατάσα! Σταμάτα, μωρή, παγώθηκες, Νατάσα, και Νατάσα, το γυαλό! Πες μου, κορίτσι μου, τι είδες στα μάτια μου? Είμαι διαφορετικά. Σπύρο, η ζωή μου κρέμεται στα χέρια σου. Θα με βοηθήσεις? Θα κάνω τα πάντα για σένα. Θα κάνω τα πάντα για σένα. Στον ύπνο σου. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Έλα, Παναγία μου, πρωί-πρωί. Σπύρο. Σ' αγαπώ. Σπύρο! Σπύρο! Εσύ είσαι? Όχι, ο Φούφουτος. Λοιπόν, φεύγω για το μαγαζί. Εσύ στον καναπέ θα τη βγάλεις? Αφού εδώ με έβαλες, τι να κάνω? Ό,τι είναι να κάνεις, κάν το γρήγορα. Αλλιώς θα με βλέπεις μόνο στον ύπνο σου. Η διορία σου τελειώνει. Βρε Μερούλα. Λέγε ρε Σπύρο, λέγε. Να, ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Εσύ με αγαπάς καθόλου? Ακόμα δεν
πάλι ξύπνησες, μωρέ! Συμφαριασμένε! Να κατεβάσεις τα σκουπίδια! Μ' αγαπάει, δεν μπορεί. Το πρότεινε δουλειά και είπε όχι. Είπε θα το σκεφτεί ο εγκέφαλος, μη χέσω. Μπορεί να το σκεφτεί. Δεν μου λες, παιδάκι μου, βαλτί είσαι. Εδώ πέρα σου λέμε ο άνθρωπος είναι άξιος της μοίρας του. Άχρηστος. Άχρηστος, δεν έσωσε όμως το... Πώς τον είπαμε? Βαγγέλης, αυτό που το πας. Δεν το πιστεύω. Κάποιο λάθος θα έγινε. Βράδυ ήταν μέσα στην ταραχή, κάποιος άλλος θα το γλίτωσε και έγινε το μπέρδεμα. Συμβαίνουν αυτά. Ναι, αυτά συμβαίνουν όλη την ώρα. Όλη την ώρα αυτά συμβαίνουν. Και ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης τι? Σε σχέση με το Σπύρο, λέω, ρε παιδί μου, πω. Καμία σχέση. Δηλαδή. Ο Βαγγέλης είναι ένας άντρας πετυχημένος. Ένας άντρας δυνατός. Ένας άντρας άντρας. Ο Σπύρος τώρα είναι σαν να λέμε Σπύρος. Καμία σχέση δηλαδή. Καλέ σου λέω ημέρα με τη νύχτα. Και σ' όλο ο Βαγγελάκης. Να κάτσεις τα αυγά σου. Είσαι καλά, ρε Μέρη, είσαι καλά. Εγώ δεν είμαι με τον Αντώνη. Καλά λες, μωρή. Όλο το ξεχνάω, γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, σ' όλο. Όχι ακριβώς. Δηλαδή. Όσο επί το πλείστον. Τα φιλεταριά δεν μπορώ. Στο σπίτι, εκτός από τη μητέρα του, υπήρχε και μία Ρωσίδα. Υπηρέτρια. Και πολύ θα τη πήγαινε. Στριπτιζού. Ναι, ρε Δικάκη, την καλέσανε για να κάνει στριπτή στο τραπέζι με τα ντολμαδάκια. Δεν μπορώ, άλλο κουράστηκα, δεν μπορώ. Ο ίδιος τη σύστησε σαν οικογενειακή φίλη. Φιλενάδα. Έτσι λίγο στο ξεκούδινο όμως. Όμορφη αυτή. Ξανθιά χαζή. Ναι, όμορφη. Ρωσίδα λέμε τώρα, σιβηρικό ψύχος. Κατάλαβα, όμορφη. Τι όμορφη, μωρέ. Μια ξενέρωτη ήτανε, η οποία τον έχει εκμεταλλευτεί αγρίως και του έχει κάτσει στο σβέρκο εδώ και 2 χρόνια. Καλώς το φίλο μου. Τι έγινε, ρε μεγάλε. Εδώ, ας τα λέμε. Ωραίο. Τι μου λέγε τα φέτη. Ας έχουμε μαζί μας. Μου έκανε μια τέτοια πρόταση, είναι η αλήθεια. Λογιστής και έτσι. Κάτι τέτοιο. Επιστήμονας είναι. Δεν πιστεύω να φοβάσαι. Τι πράγμα. Έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω, μπετό. Ας τους Αλβανούς και τα μπατσόνια για μας. Ρε ο Βαγγέλης είναι πολύ δυνατός. Δεν μασάει, ρε. Χαίρομαι. Θα κεράσουμε κάτι. Όχι, εντάξει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Νατάσα, ας πω. Για περιποιήσου το φίλο μας το... Σπύρος. Νόντα, Παμινόνδα. Περιποιήσου το φίλο μας και συνεργάτη το Σπύρο. Γεια σας, Σπύρο. Ο Βαγγέλης δεν είναι εδώ, ε. Α, όχι, ο Βαγγέλης δεν είναι τώρα εδώ. Ήθελα... Τι πράγμα, τι σκέφτεσαι μόνο, τζάμπα είναι, πάρε ό,τι θέλει. Όχι, δεν πρόκειται γι' αυτό, να με την ευκαιρία. Τώρα τα έδωσε, τι ξεφτυλισμένο. Δίπλα είμαι, ό,τι θέλει και... Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Έτσι και έτσι. Ο Βαγγέλης δεν είναι τώρα. Ήθελα να μιλήσουμε οι δυο μας. Μου έκανε μια πρόταση να δουλέψουμε μαζί. Ο Βαγγέλης είναι πολύ καλός. Συμπαθείς ένα και θέλει να σε βοηθήσει. Νατάσα, το Βαγγέλη πόσο καλά το ξέρεις? Πολύ καλά. Είμαστε 2 χρόνια μαζί. Και μαζί που είσαστε, είσαστε καλά. Ο Βαγγέλης είναι άνθρωπός μου. Τον αγαπάς δηλαδή? Βαγγέλης, με βάλει στο σπίτι του, με βάλει στη δουλειά του. Ξέρω, ξέρω. Και αυτό σ' αγαπάει. Αν δεν με αγαπάει, γιατί με έχει μαζί του? Αυτό να μου πεις. Και σένα όμως σε συμπαθεί. Πολύ σε συμπαθεί. Και σε θέλει στη δουλειά μαζί. Εσύ? Εγώ λέω να πηγαίνω σιγά σιγά. Όμως γιατί τι έπαθες? Να σου βάλω κάτι να πιες μια βότκα. Όχι, όχι. Άστο, για βότκες είναι τώρα. Θέλεις να πω κάτι στο Βαγγέλη? Όχι, θα τον βρω εγώ. Άλλωστε πρέπει να του απαντήσω. Γεια σου, Νατάσα. Χάρηκα πολύ. Σπύρο, κι εγώ χάρηκα. Πολύ. Γεια σας, κύριε Παμινόντα. Καλά κέρδη. Γεια σου, μεγάλε, τα λέμε. Ξεφτυλισμένο, ρε.
Όχι, θα κάτσεις κάτω και θα βλέπεις όλα. Σταμάτα, ρε παιδάκι, μην τρελάς. Κάτι δεχτεί και μου το κρίνει. Α, είσαι τρελή. Εγώ γιατί τα λέω όλα για τον Αντώνη. Μη μου τα λες, ρε παιδάκι μου, και εγώ διαβάζω περιοδικά, ενημερώνομαι. Είσαι πάρα πολύ τσιμπημένη με αυτό το Βαγγέλη. Ναι, δεν βλέπεις, γέμισα με μελανιέ. Τη Ρωσίδα, γιατί τη ζηλεύεις? Πολύ αξία δεν τη δώσαμε τη Ρωσίδα. Σιγά μου τη ζηλεύω. Τη ζηλεύεις ιστερικά και είσαι και πάρα πολύ τσιμπημένη μαζί του. Αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Πάντως αν ενδιαφέρεται, αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί. Μέρι! Δεν το πιστεύω. Χαίρετε. Χαίρετε. Μήπως ενοχλώ. Εσύ. Ποτέ. Αυτά είναι για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία τα... Τα ορχιδέες. Πολύ ωραίες οι ορχιδέες. Να σας συστήσω. Η φίλη μου Βίκη. Βαγγέλης. Βαγγέλης. Ήμουνα σίγουρη. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Βαγγέλη. Πάντως δεν ήταν ανάγκη. Πώς δεν ήταν ανάγκη, από τη στιγμή που μέσα μου ένιωσα την ανάγκη, έγινε ανάγκη. Σωστά. Βικάκι, εμείς τα λέμε. Ναι, αγάπη μου, να τα πούμε, παιδιά. Εγώ εδώ θα είμαι, στον καναπέ. Πότε θα πάρεις ταξί, δεν βιαζόσουν. Όχι, καλέ, δεν θα έχετε καθόλου κίνηση. Πολύ καλή φίλη. Οικογενειακή. Έτσι σας ένιωσα κι εγώ χθες το βράδυ, σαν οικογένειά μου και ο Βαγγέλης. Την οικογένεια την έχει πολύ ψηλά. Κι εγώ. Πολύ ψηλά. Μη ζαλιστεί και πέσει, παιδιά, η οικογένεια. Ρε Βίκη. Θα ήθελα με την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω για την χτεσινοβραδινή σου συμπεριφορά. Γιατί? Έκανα κάτι? Δεν έκανα τίποτα. Αυτό ακριβώς. Δεν έκανες τίποτα. Δεν είπες τίποτα. Ήσουν μια πραγματική κυρία. Εμένα ξέρεις, δεν μου αρέσουν οι παρεξηγήσεις. Δεν θα ήθελα ο Σπύρος να καταλάβει κάτι για το καλαβεράκι. Άντε καλέ, μη σε νοιάζει για το Σπύρο. Ναι καλέ, ο Σπύρος είναι και πολύ μοντέρνος άνθρωπος. Για ένα καλαβεράκι σιγά. Θα σταματήσει ρε παιδάκι μου. Δεν μ' αρέσει αυτό το, πώς να το πω, οι παρεξηγήσεις ας πούμε. Don't worry, που λένε και οι Γάλλοι. Είσαι στο πνεύμα μου και εσύ δεν πασάς τίποτα. Βαγγέλη μου, δεν είμαστε παιδιά. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Και θέλω να σου ξεκαθαρίσω ότι ό,τι έχει υποθεί ανάμεσά μας ισχύει και από σήμερα. Βαγγέλης δουλεύει για σένα στο τζάμπα. Να τα νάτσα και έχω βάρτας ο Βαγγέλης. Όσο να είναι μία μερούλα την έχουμε, αλλά θα ήθελα να ζητήσω κι εγώ το κάτι της μου. Ελεύθερα. Ελεύθερα και ωραία παιδιά, και εγώ τάφω σε ένα, κάντε τη δουλειά σας. Θα σταματήσει ρε παιδάκι μου. Είμαι με ξένη εμένα, κάτι τέτοιο με συγκινούν. Εσύ είναι γυναίκα του πάθους, μπορεί να παρασύρει να μην πει. Θα θέλει λοιπόν να φέρεις το Σπύρο στην αγκαλιά μου. Ξέρεις, όποιος είναι στην αγκαλιά του Βαγγέλη, κερδίζει πάντα. Μη σε νοιάζει, Βαγγέλη. Σε πιασα. Μα είναι αμαρτία τώρα που βρεθήκαμε να χαθούμε. Έλα ρε παιδιά, τώρα το τι είναι αμαρτία, μην το συζητήσουμε. Τι παιδάκι μου. Χάρηκα. Κι εγώ χάρηκα. Κι εγώ χάρηκα. Όλοι χάρηκα. Πες τα όλα, άγρια ορχιδέα. Όχι, γιατί το έχετε κάνει. Το θέμα είναι πού, πώς, πότε. Αυτό θέλω να μάθω. Έλα βρε παιδί μου, τι έγινες? Έχω πεθάνει στη δουλειά εδώ. Είχα πολλά πράγματα να κάνω, μάνα. Εκείνος ο Νόντας έσπασε τα τηλέφωνα. Με πήρε και εμένα. Τελικά η Μέρη πολύ καπάτσα. Πέρασε ο Σπύρος από το μαγαζί και όλα καλά. Θα ξεκινήσει δουλειά, το αποφάσισε. Τι σου λέω, ρε σημάνα. Πρέπει να πάρω και βιβλία εσόδων-εξόδων. Λες να έχει το σούπερ μάρκετ. Όλες οι κανονικές επιχειρήσεις έχουνε. Ναι, μάνα, το ξέρω, να αγοράσω εννοώ. Ναι. Στο ισόγειο μεταξύ φέτας και αλαντικών. Καλά, αλαντικά και η φέτα είναι στον πρώτο, δεν είναι εδώ. Παίρνω από ένα βιβλιοπωλείο, Βάγκο μου, ζήτα και θα σου δώσουν. Πες το έτσι, ρε μάνα, πες το έτσι. Σφραγίδα. Δεν θα χρειαστώ και μια σφραγίδα. Παλιά δεν σου είχα πάρει μια στη γιορτή σου, τι την έκανες? Κάποιος ρητάρι πρέπει να έρθει. Αυτό το ζώο θα ξέχασε τα κλειδιά της. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μαμά. Αδερφέ μου, πέρασε. Γεια. Για σένα μιλάγαμε. Γεια σας κύριε Βανθιά, τι κάνετε? Καλά αγόρι μου, εσύ. Κάθισε. Ευχαριστώ. Πέρασα από το μαγαζί. Α, πώς σου φαίνεται τη μέρα? Όσο να είναι τη μέρα είναι διαφορετικό. Τη μέρα, τη νύχτα, πάντα άδειο είναι. Η σύζυγος καλά? Ναι, δόξα τω Θεώ, η μερούλα είναι μια χαρά. Πώς της φαίνεται η καινούργια σου δουλειά? Δεν της είπαμε για τα όπλα, είδες. Ξέρεις, καμιά φορά οι γυναίκες τα πράγματα τα μεγεθύνουν. Παίρνουν το τόσο και το κάνουν τεράστιο. Και αυτό είπαμε αυτά για τον πολυέλαιο. Μπήκες? Μπήκα, μπήκα. Γάτο. Μανούλα, πήγαινε φέρε κάτι αποδείξεις που έχουμε εδώ για το Σπύρο, να μας τα βάλεις στα βιβλία, μας περιποιηθεί. Μην φανταστείς και τίποτα σπουδαίο, αλλά και αποτολότελα. Κοίτα, Βαγγέλη.
Σκέφτηκα την πρότασή σου και ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστήσε ανάμεσά μας, αδερφέ μου. Όχι, είναι πολύ σημαντικό, Βαγγέλη, που με εμπιστεύτηκες από την πρώτη στιγμή. Μα εσύ μου έσωσε τη ζωή σου, σωτήρας μου. Τα ίδια θα λέμε. Σήμερα έχουμε και δουλειές. Τι είπατε, κυρία Βάθια? Λέω, κανονίστηκε τα λεφτά να τελειώνουμε. Πόσα θες? Όχι, Βαγγέλη. Όχι, λέγε, μην τρέπεσαι, πόσα θες. Είναι που. Πόσα έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά. Δεν μπορώ να δεχτώ την πρότασή σου. Τι έκανε, λέει. Γιατί βρήκα, αγόρι μου? Ποιο σε πείραξε? Μήπως παρεξηγήθηκες που σου πω για τα λεφτά? Όχι, απλά δεν μπορώ να δεχτώ τη δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βαθία, χάρηκα που σας γνώρισα. Τι είναι πάλι αυτό το ξαφνικό, αδερφέ μου? Μίλησες με κανένα στη διάτσα? Σου είπανε τίποτα για μας? Όχι, αλίμονο, τι να μου πούνε για σας. Άλλωστε, εσείς φαίνεστε τι είστε. Δηλαδή, τι φαίνεται? Ότι είστε καλόκαρδοι άνθρωποι, φιλόξενοι, ευγενικοί. Απλά δεν έχει να κάνει με εσάς, έχει να κάνει με μένα. Είσαι σίγουρος, αδερφέ? Ναι, Βαγγέλη. Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα και αποφάσισα ότι είναι αδύνατον. Ειλικρινά είναι αδύνατον. Είναι εντελώς προσωπικό το ζήτημα. Τι να πω. Αντίο. Αντίο. Στο καλό. Βγάζει νόημα? Όχι. Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Σοβαρέψου, ρε, σοβαρέψου! Σοβαρό είναι! Σε με το παραμύθιο! Την αλήθεια λέω! Τι πάλι! Είχα από εδώ δικό σου! Μιλήσαμε, τα είπαμε, όλα τσάμ, πρώτα και την Νατάσα. Και εσύ έχει Νατάσα! Εδώ ήταν, μίλησε και αυτή μαζί του. Πώς θέλει τη δουλειά? Ρώτα την αυτή! Νατάσα! Νατάσα! Δεν είναι, τι είναι? Είναι από εδώ σπίτι. Εντάξει, έψαχνε. Γιατί σου λέγε? Τίποτα. Πώς τίποτα? Από το λάθος μου λύση και πιάσατε το πίτσι πίτσι. Το πίτσι πίτσι. Ξέχασε τη δικά σου μωρό μου και θυμίσου τα γρήγορα. Είμαι μη θυμάνεις, Βαγγέλη μου, γιατί έγινε με σπίτι. Έγινε αρνήθηκε τη δουλειά, κάτι τύπου στον τρόμαξε. Τίποτα. Είπα τίποτα για την πάτη. Όχι. Τους αλλανούς. Ναι. Τα λαφρά. Τα κλατάντα. Ναι. Τις μαλμούδες μου. Πόσο ώρα με ζάλισες. Τίποτα, Βαγγέλη μου, στρακίσαμε. Τίποτα. Γιατί αρνήθηκε? Δεν ξέρω, Βαγγέλη μου. Ξέρεις, πώς δεν ξέρεις. Βγες την πίε. Ο Βαγγέλης δεν είναι χτεσινός. Θα κάνεις σκατά και θα τα ξεσκατώσεις. Αν δεν θα πας στο χωριό σου, να μαζεύεις όλο τον Αύγουστο, ντά! Τι θέλεις να κάνεις, έχω πέσει. Θα κόψεις το λαιμό σου και θα μου το φέρεις, δεν θα ματιμήσεις, κατάλαβες? Ντά. Αν δεν μη γίνει της Σοβιετικής Ένωσης. Μέρι! Μερούλα! Άνοιξε, ρε, Μέρι! Απαιτώ να βγεις έξω! Θα ψάξω να βρω άλλη δουλειά, αγάπη μου! Αυτή η δουλειά δεν είναι καλή για μένα! Τι είναι αυτό? Πού πας, με καταλείπεις? Μέρι! Μέρι, είναι 7 χρόνια γάμου, δεν μπορείς να τα πετάς έτσι στα σκουπίδια! Θα τα στείλω για να κύκλωση! Σταμάτα, ρε, Μέρι, κάτσε! Δεν μπορείς να διαγράψεις όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί! Ποιες, ρε, Σπύρο? Την εκδρομή στο Νάπουλιο! Το Μπούρτσι! Τα λιακούσα σκαλοπάτια που μου βγήκε η γλώσσα να τα ανέβουμε! Έλα είναι όλο αυτό! Όταν πήγαμε στη Χαλκίδα με το πορτοκαλί το λεωφορείο! Έλεος, Θεέ μου, έλεος! Πού πήγαμε μήνα του μέλητος στη θεία μου στην Ελλειψό! Σταμάτα, ρε, σαφιστή! Έλα, ρε, Μέρι! Μην με καταλήψεις, δεν χρειάζομαι. Το κινητό μου, πού είναι το κινητό μου? Το κινητό σου, θα σου φέρω εγώ, είναι στον τρόχη. Μακριά! Και μην τολμήσεις να με πάρεις, δεν θέλω ούτε να σ' ακούω. Έτσι κι αλλιώς δεν μου έχεις δώσει το νούμερο. Άγιο είχα! Να σε βοηθήσω! Δεν χρειάζεται! Το τσαντάκι σου! Τα υπόλοιπα θα τα μαζέψω αύριο μεθαύριο. Μη χαίρεσαι, κλειδί έχω. Ρε Μερούλα, γυρνά πίσω να μιλήσουμε. Θα μιλήσει με τον δικηγόρο μου. Έλα, βρε κουτό μου, μην κάνεις έτσι. Καλά, τόσο εύκολο σου φαίνεται σένα. Αν το σκεφτείς λογικά, θα δεις. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Να την πράσω εγώ τη λογική σου. Εγώ είμαι έτοιμος. Πάρα μια χάρη. Αυτό με εκφράζει εμένα. Να σου βάλω. Όχι, όχι, έχω. Μην πίνεις άλλο, ρε δικάκι μου. Θα διαλύσεις το στομάχι σου. Τόσες αναπνήσεις, τόσες συγχώρες γυρίζουν μέσα στο μυαλό μου. Κάτσε, ρε παιδί μου. Μισό λεπτό. Στο φινάλι εγώ χώρισα με τον Σπύρο. Όχι εσύ. Εσύ είσαι μέρος της ζωής μου. Ναι, ρε βίκη μου. Αλλά εγώ δεν κλαίω και σε έχεις παράξει. Γιατί είμαι πιο ευαίσθητη. Θα μας το απαγορεύσεις κι αυτό. Όχι, όχι. Απλά να αισθάνομαι λίγο περίεργα να σε παρηγορώ που χώρισα, κατάλαβε. Είσαι η καλύτερη μου φίλη. Εμένα, ρε δικάκι, έχω εγώ άλλη. Μην κάνεις έτσι, κοριτσάκι μου. Σκοπεύεις να το τραβήξεις άκρα? Όσο πάει, χρειάζεται ένα ταρακούνημα για να έρθουμε στα ίσα μας. Καλά, είσαι τόσο σκληρή. Τη ζωή μαζί του με έκανε, ρε Βίκη. Θυμάσαι όταν ήμασταν πιτσιρίκες?
Στο Κράμερ εναντίον Κράμερ έκλαιγα μέχρι και στο διάλειμμα. Γιατί εγώ που έκλαιγα αυτά προσεχώς, δεν τη μας αρέσει, είχαν βγάλει από την αίθουσα. Δεν θυμάμαι. Πώς πέρασαν έτσι τα χρόνια, σαν χτες μου φαίνεται. Μεγαλώσαμε, ομορφήραμε. Τι πετύχαμε σε αυτή τη ζωή. Όχι σπουδαία πράγματα. Σταμάτα ρε κοριτσάκι μου. Σταμάτα πια. Ήθελα να ξέρα τι του είπε η κυρία Νατάσα. Και το έσκαξε το κακόμοιρο το ανθρωπάκι. Έλα ρε μανούλα, βγάλα τα πουσάκια σου. Όταν σου λέω πως είναι ζώο, διαμαρτύρεσαι. Τη έτριξε λίγο τα δόντια, μάνα, μη στεναχωριέσαι. Να δεις πως έτρεμε σαν το ψάρι. Βούρδουλα θέλει. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν αυτές. Αχ, αυτό σε ματάει. Λιαρό είναι ρε μανούλα. Παναγίτσα μου. Να δεις που θα του πει τα χειρότερα για μας. Ξέρεις τη γλώσσα έχει αυτή. Πω, μην πέσει το στόμα της. Ρε μάνα, σου έχω εξηγήσει. Το κορίτσι αυτό είναι πανικόβλητο. Λέει μερικές υπερβολές. Εντάξει, δεν το θέλει. Φαντάσου να το θέλε. Δεμένους θα μας έδινε στο Χρυσοχοίδη η Σκαριώτισσα. Είναι επικίνδυνη, σου λέω, να τη διώξεις. Μπορείς να μην θυμώνεις και σου ανέβει κανένα ζάχαρο. Τι ζήτησα η μαύρη. Τη βίλα, το κότερο. Ή το σαλέτσι Μαστροκώστα. Έναν λογιστή ζήτησα να έχει το νου του. Και θα τον έχεις. Το έχω αναλάβει προσωπικά. Γι' αυτό φοβάμαι. Τρίψε, ε. Θε να συγκεντρωθεί λίγο, γιατί και εγώ δεν είμαι πολύ καλά, μην νομίζει. Γιατί ρε Βικάκι μου το θυμίζει τώρα, μια χαρά δεν περνάμε. Σε πληγώνει. Με τσαντίζει. Άνεργο, άφραγκο, τσαντίστηκε η θρία που του δώσανε. Πέτα. Αυτό ο άνθρωπο εμένα με βγάζει εκτό εαυτού. Γεννήθηκε για να με βασανίζει. Πέτα όλα. Γιατί έτσι μου έρχεται να πάω και να του κάνω μια. Κάτι όχι, όχι, δεν το κάνω αυτή. Δεν αντέχω, ρε Βίκη, το καταλαβαίνει. Δεν τον αντέχω. Εσύ την υπέρβαση. Δηλαδή τι εννοείς, γιατί είμαι και λίγο τώρα να ξέρεις. Να πήγαινες, να τον έβρισκες, να του μιλούσες. Έτσι του γρου. Του γρου. Και τι να του λέω. Τώρα από μένα περιμένεις. Όχι βέβαια. Δεν γίνεται. Καλά, καλά, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Συγγνώμη, ρε, και 7 χρόνια μαζί του τώρα περιμένεις να τον μάθεις. Εξάλλου μόνο ο Σπυράκος. Πρέπει και πάλι για το Σπυράκο μου λες, δηλαδή για το Σπυράκο. Να σου πω κάτι, κορίτσι μου, πόσες μπύρες έχεις πιει. Εγώ πώς τις έχω πιει. Άσε με ρε και έχω τα προβλήματά μου. Τα χάλια σου έτσι, θα σηκωθείς να πιαχτείς λίγο. Εγώ προσπαθώ εδώ πέρα να σου ανεβάσω το κέφι. Άντε, δεν αφήνεις τη φιλολογία να πας να κάνεις καμία μπύρα για το ξωτή κανένα. Πάντως, τέτοιο κόλλημα που έχεις με το Σπύρο, εγώ... Δεν θα είναι παράτα μας. Άρε Μέρη, πιο ξέρω που θα γυρίσεις. Τώρα! Νατάσα. Σπύρο. Σπύρο, πρέπει να μιλήσουμε. Σ' ακούω. Να περάσω. Ναι, περνά. Η γυναίκα σου. Η γυναίκα μου έχει βγει λίγο έξω. Ευχαριστώ. Είσαι μόνος. Ναι. Είμαι ολομόναχος. Σπύρο. Νατάσα. Σπύρο, η ζωή μου κρέμεται στα χέρια σου. Πρέπει να με βοηθήσεις. Βότκα, πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι φύλαμε. Βόμπες μες τη νύχτα μάζεσα και ρίχτα φύγαμε.